Τόδωρος. Για κάνω γυναίκες. Έκτισε την εκκλησία Παπαντή του Χριστού. Και ήρθε και εδώ και έκτισε το κρυσάκι αυτό και στο Μονάγρι. Το Μονάγρι, πάνε. Ναι. Σωστά, η Παναγιά. Ναι, η Παναγιά. Ζωοδόχου πηγή. Από τότε πρέπει να. Έτσι άκουσα κι εγώ από του παλιού. Και αυτά έχω να σα πω. Το λειτουργάτε κάθε χρόνο και με το κλασικό πανηγύρι που κάνουν οι ενωρίτε του Λαγωδιού, έτσι δεν είναι. Ναι, κάθε χρόνο έχουμε διδακτικά και λειτουργώ. Έχω κάνει πολλέ λειτουργίε εδώ. Κάθε χρόνο. Πάω στα 40 χρόνια που είμαι παπάς, κάθε χρόνο στη γιορτή του και μετά τη Θεία Λειτουργία τώρα θα συνεχίσει η Φαγοπότη. Είναι το κλασικό εδώ, ναι, λέτε ναι, που κάνουν οι και τρέχει το νεράκι, είναι το καλύτερο νερό να ξέρετε. Είναι του Πυριού, έτσι το έχουν ονομάσει η ονομασία εδώ, διότι είναι ο υψόμετρο, είναι λόφος εδώ πέρα, το έχουν ονομάσει Πυργή. Εδώ και πολλά χρόνια. Προτού 15-20 χρόνια κατοικούσε κόσμο. Αυτό μας έλεγαν οι ενωρίτες. Και εδώ, γειτονιά ολόκληρη. Τα χαλάσματα φαίνονται. Γειτόνευε και με το Γωνιαριό, έτσι δεν είναι. Ναι, ουσιαστικά... το Γωνιαριό είναι εδώ από κάτω. Σωστά. Μένανε Τούρκοι, εγώ τους έχω φτάσει. Και παίρνανε το νερό από εδώ, από το Πυργή. Είχαν σκάψει τουλάχιστον 3 μέτρα. Αυτό το κτήμα εδώ είναι του Αγίου Θεολόγου. Ακριβώς αυτό που έχει γίνει αυτό. Τα παιδιά εκεί πέρα. Τα αυτοκίνητα. Εάν πας εκεί έχει μια τρύπα που σώζεται ακόμα το κανάλι. Το παίρνουν από εδώ το νερό και πηγαίνουν τώρα και ποτίζουν. Να μπούμε και λίγο μέσα στην εκκλησία. Να πάρουμε πλάνα. Α, μάθαμε, συγγνώμη, ναι. Μάθαμε ότι είναι και θαυματουργός ο Άγιος. Υπάρχουν τέτοιες μαρτυρίες, τέτοιες δοξασίες εδώ στην περιοχή. Εγώ τώρα... Τη ιστορία του αγοραστού. Η ιστορία του αγοραστού, λέει. Α, ναι, είναι ένας φίλος μου, ο οποίος κατάγεται από εδώ. Είναι από το Λαγούδι, αλλά τώρα μένει στην Αθήνα. Αυτό το παιδί, αυτός ο άνθρωπος ερχόταν τακτικά και έβλεπε συνέχεια τον Άγιο Θεολόγο, τον έβλεπε και το είχε τάξει μου και ερχόταν κάθε χρόνο. Όραμα δηλαδή τον έβλεπε. Ναι, ναι, ναι. Είναι του Στέλιο αδερφός, του Διακαναστάση. Ο αδερφός δίπλα μπορεί να σου διηγηθεί εδώ, ο κ. Γιώργος. Ωραία, ο κ. Γιώργος. Ο Γιώργος και ο Γιώργος, ο κ. Γιώργος έρχεται τακτικά. Κάνω τα κρασιά τα βιολογικά. Α, καλώς τον. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κάθε χρόνο παίρνεις το κρασί σου και το κερνάς στον Άγιο Θεολόγο. Γιατί είναι βιολογικό. Το φτιάχνεις όπως παλιά δηλαδή. Τι κρασί φτιάχνει, λευκό, κόκκινο. Όπως το φτιάχνανε παλιά, παραδοσιακό, βιολογικό. Αφεντικό, ασφεντιανό. Γλυκό. Και γλυκό και ημίγλυκο και ξηρό. Τριόλογιο. Τριόλογιο. Κόκκινο για λευκό. Όχι, είναι προς το... Ροζέ. Ροζέ. Ροζέ, θα το δοκιμάσουμε και θα μας πείτε. Θα σας πούμε. Πείτε μας όμως για τα θαύματα που ξέρετε, γιατί που υπάρχουν αυτές οι τιμήθες εδώ στην περιοχή. Όταν ήταν παιδί σκάβα μαζί με, τον πατέρα του τα μπέλη. Το μέρος που σκάψανε, εκείνο που το στρώσαν τα μπέλη, έπεσε για κρίδα και το έφαγε. Έφαγε και τους λαστούς. Και πήγε ο παπάς σεβαστός, ήταν του πατέρα μου θείος, στην Πάτμο, φέραν τον αγιασμό στο μαρμάρι. Και όταν ήρθε ο αγιασμός στο μαρμάρι, έπεσε η ακρίδα στη θάλασσα και πνίγηκε. Και σώθηκε δηλαδή το... Ναι, όσοι δουλεύαμε στα μπέλια, πάθαν τη ζημιά. Φορτισμένος. Έφαγε η ακρίδα τα μπέλια. Και μετά σώθηκαν βέβαια οι... Ναι, όταν ήρθε ο αγιασμός, έφυγε η ακρίδα, έπεσε στη θάλασσα και πνίγηκε. Να είστε καλά και του χρόνου. Εσείς να είστε καλά. Μέχρι και ξένοι ήρθανε. Ναι, οι κυρίες είναι από τη Γερμανία. Γνωριστήκαμε χτες και τους είπα ότι γιορτάζει το Χρυσάκι και έφτασε.